Το ιστορικό μας χαρακτηριστικό ότι ο ελληνισμός ήταν και θα παραμείνει ενωμένος στις δύσκολες στιγμές. Βρισκόμαστε στο 162ο εκλογικό τμήμα της ενορίας Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Α' περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα άνοιξε η κάλπη του τμήματος. Πιστή στον ιδρυτικό της στόχο, ήδη από τα πρώτα βήματα η ΕΡΤΡΙΑ στόχευσε στο να δώσει βήμα στην ελληνική περιφέρεια. Να δώσει στους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός των τυχών τη δυνατότητα να εκφράσουν τα όνειρα και τις ανησυχίες τους, να παρουσιάσουν τα επιτεύγματα και τα προβλήματά τους. Αυτή την έγνοια διατύπωνε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής μιλώντας στην ΕΤΡΙΑ και στο Γιώργο Φερέτη, πως το σήμα της πρέπει να φτάσει με τεχνική αρτιότητα σε κάθε γωνιά της επικράτειας, ώστε οι Έλληνες της περιφέρειας να έχουν άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Αρμόδιο Υπουργείο, να ενισχύσει το κανάλι σας. Γιατί μαθαίνω ότι σε πολλές ακριτικές περιοχές δεν ακούγεστε. Και ακούει ο κόσμος κανάλια του γειτονικού χώρου. Και αυτό είναι κακό. Οι ημερομηνίες σταθμοί και οι κατακτήσεις πολλές. Οι άνθρωποι που συνδέθηκαν με αυτές επίσης. Άνθρωποι που κατήφθηναν όλη αυτή την προσπάθεια των 20 ετών από τη θέση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, οι υπεύθυνοι όλων των τομέων και διευθύνσεων και κυρίως όλοι οι εργαζόμενοι από το μετερίζι της τεχνικής στήριξης πίσω από τις κάμερες, της δημοσιογραφίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας, της παραγωγής, της διοικητικής υποστήριξης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πασχίζουν καθημερινά πολλές φορές μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες. Και άλλες αντικσότητες και παίρνουν κουράγιο για να συνεχίσουν όταν η ΕΡΤΡΙΑ προοδεύει, γιατί τη θεωρούν σπίτι τους. Αυτό είναι που τους δίνει δύναμη όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να τους δίνει όσο η ΕΡΤΡΙΑ πάει μπροστά. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις όπως η αντιμετώπιση του κτηριακού με νέο ραδιομέγαρο, η προετοιμασία μας για την ένταξή μας στην ψηφιακή τηλεόραση, η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Η οικονομική μας αυτοδυναμία και να διασφαλίσουμε ότι η ΕΡΤΡΙΑ θα έχει πάντα μια αξιόπιστη παρουσία και φωνή χωρίς σφιχτούς εναγκαλισμούς από την εκάστοτε κυβέρνηση. 20 χρόνια μετά η ΕΡΤΡΙΑ ετοιμάζεται να κατακτήσει τα επόμενα βήματα. Η ένταξη στην ψηφιακή εποχή και η μετεγκατάσταση σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις, η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και η αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού, η συνεισφορά στην κοινωνία είναι ορισμένες από τις πιο σημαντικές προκλήσεις. Δικός μας στόχος είναι να κερδίσουμε την αγάπη, εμπιστοσύνη και προπάντων την καρδιά των τηλεθεατών και χαιρόμαστε γιατί μέσα από όλη αυτή την συντονισμένη προσπάθεια αυτό το στόχο τον κατακτούμε. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί σε συνεργασία της διοίκησης με τους εργαζόμενους και ολοκληρώνω λέγοντας ότι αυτή η επέτειος δεν είναι για μας μια ευκαιρία πανηγυρισμών, είναι μια προσπάθεια, είναι μια επέτειος που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να χαράξουμε μια καινούρια πορεία, ανωδική, με καινούριους στόχους, υψηλούς στόχους, ευγενικούς στόχους. Επιδιώκοντας πάντα το καλύτερο. Δέσμευση που αναλαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤΡΙΑ. Οι άνθρωποι που χρόνια τώρα μόχθησαν κάνοντας το τρίτο κανάλι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σπίτι τους και άντλησαν από αυτήν κουράγιο και έμπνευση για να συνεχίσουν παρά τις όποιες αντικσότητες.